Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα σε τη ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε καλά. Ούτε πολύ κίνηση, ούτε πολύ βροχή, λίγο ψυχάλισε. Εντάξει, καλά τα πράγματα. Αύριο αναμένονται έτσι ισχυρές βροχοπτώσεις. Και πάμε να δούμε φυσικά τι γίνονται οι αγαπημένοι μας celebrities, τι κάνουν σήμερα και όλα όσα έγιναν στις πρωινές εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε με τον Πέτρο Κωστόπουλο και το πρωινό μου του Μέγκα. Ουσιαστικά αποκάλυψε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσε ο Γιάννης Λάτσιος για να χάσει 4,5 κιλά μέσα σε 15 μέρες. Θα ρωτήσω και μετά τη Βασιλική Κούρια, την οποία έχουμε καλεσμένη και θα μιλήσουμε για τα βραδινά γεύματα. Αλλά σας λέω και τώρα ότι πάμε να δούμε μάλλον πρώτα το βίντεο, στο οποίο αποκαλύπτεται και το μυστικό του Γιάννη Λάτσιου. Πώς έχασε αυτά τα 4,5 κιλά σε 15 μέρες, τι άλλαξε στη ζωή του. Πάμε να το δούμε. Ναι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Όχι, δεν φαίνεται, αλλά στην Κυριακή στο dance, φαίνεται. Στο κοντινό, φάνηκε. Ότι είχε δυνατήσει. Ναι. Θα πιστέψω ότι δεν είχε δυνατήσει. Άσε μας, ρε Πέτρο. Εγώ θα άλλαξε ο Κωστόπουλος από τον γκρο πλάνο, ότι αδυνατόλα θα τρελαθούμε με λίγο. Να το. Παγώσει εδώ. Σιγά το διαβατήριο. Μια χαρά. Άκουσέ με που σου λέω, κάνει δίαιτα. Άκουσέ με και έχει χάσει. Απέστε ότι έχει inside information, να το ξέρω, παιδί μου. Επίσης, ξέρει τι χρώματα παίρνει αυτά που παίρνει στην κουζίνα το μεσημέρι. Τι χρώματα. 4,5 κιλά σε 15 μέρες. Θα έχετε πάει μαζί δια προσφορά. Τι άλλα, τα τάπερ. Τάπερ τρώει τυρόπιτες εγώ εδώ. Τυρόπιτα. Και μετά κατηγορεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, 7 γεύματα την ημέρα κάνει. Ομόρφινε και είναι μια χαρά. Μπράβο του συγχαρητήρια. Και συνεχίζει. Μπράβο του συγχαρητήρια. Και τώρα πάμε. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Γιάννη Κωστόπουλο, στο Γιάννη Λάτσιο που έχασε τα 4,5 κιλά. Το χώμα στα καλύτερα, εντάξει, καμιά δεκαριά ακόμα παίζει να έχει. Αλλά keep going, Γιάννη Λάτσιο. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη είδηση. Μάρθα Καραγιάννη έκλεισε τα 73 της χρόνια. Δείτε το πάρτι το οποίο έδωσε εχθές για τα γενέθλιά της. Ποιοι επώνυμοι παρευρέθησαν, τι φόρεσαν. Τα πάντα στο gova.gr. Επόμενο θέμα, ο Θάνος Καλλιόρας. Δεν το ήξερα το συγκεκριμένο θέμα, το έμαθα τώρα. Σε βραδινή έξοδο με την κατά 30 χρόνια νεότερη σύντροφό του και μέλουσα σύζυγό του. Τι είπαν όμως στο πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου για όλο αυτό, για τα 30 χρόνια. Τι υπόθηκε, πάμε να το δούμε. Αλλά πραγματικά μου θυμίζει τον μπαμπά μου. Το Καλλιόρα είναι ευχή. Το Καλλιόρα είναι τα καλά στερνά είναι ευχή. Το Καλλιόρα είναι όνομα. Δεν έχει δει τον πεθερό μου δηλαδή. Καλλιόρα. Και Καλλιόρα το Βούβιο. Κλούνη! Κλούνη! Ήδη βάλει με τον Κλούνη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια περνάει. Πρέπει να την περνάει κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ καλό στο παιδιά, το ξέρετε ότι ο κύριο Καλλιόρα έχει γιο με την Τζέσι Παμπουτζή 31 ετών. Ελάκα με κάνει. Μπράβο του. Ναι, είσαι. Μπράβο. Τι? Φοβερό. Είσαι τον Παύλο του Άγγελου Περιόπου. Πόσο χρόνο τον έκανε αυτό. Είμαι τον Παύλο του Περιόπου. Ναι, είσαι αυτό. Και σε μέγεθος, ρε Δημήτρη. Όχι, όχι. Πόσο χρόνο τον έκανε. Πόσο πάει, ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καλλιόρας τώρα πρέπει να είναι κοντά στα. Αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 55 πιστεύω ότι είναι. Ρε παιδιά, είναι ο άνθρωπος ωραίος, άντρας ή καλασταθούμενος. Ωραία, σταματήστε τώρα, εντάξει. Πολύ ωραία η κοπέλα. Δηλαδή τώρα μας την πείτε και εμάς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Ποιες είστε. Πάμε να κοιταχτούμε δυο μας, δεν είσαι μικρός να πούμε. Μπράβο. Θέλω να πω. Ποιο βάζει σε παγωμένο νερό. Ο Καλλιόρας. Βάζει. Ναι. Ναι, βάζει παγωμένο νερό. Αυτό πρώτο το διάβασα. Είναι πολύ καλό το παγωμένο νερό. Όχι, δεν είναι αυτό. Και η Τζέιν το κάνει. Εγώ το κάνω. Όταν ξυπνάω φρισμένη, βάζω παγάκια σε όχι, εκείνο το κάνει. Βάζει παγάκια σε μία γαβάθα και βουτάει τη μούρτου μέσα. Όχι, αυτό δεν το κάνω. Εγώ παίρνω ένα παγάκι και κάνω αυτό. Γι' αυτό ο κύριο Καλλιόρα σημαίνει πιο νέο. Μα γι' αυτό η Τζέιν είναι η Τζέιν. Ένα παγάκι που εδιάζει. Τι κάνει το άλογο σου ο υπόδαμο. Ένα παγάκι κακά και εσύ. Ήταν κακιά η ώρα μου. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω. Ό,τι θέλει κάνει. Ο κύριος Καλλιόρας πάντως. Έλα ρε παιδιά, χάσα ξεκινώ. Έλα, πάμε στον κύριο Καλλιόρα, πάμε στον επόμενο. Ωραία, το πάμε στον επόμενο. Έχει κάτι να πει, θα παντρευτεί την πόστη του Μαΐδα. Και θέλει να κάνει και παιδί. Και δεν κάνει και παιδί. Μπράβο, θέλει να ζωντανός, οτικός, ενεργός, γιούπι. Μπράβο, μπράβο. Ο Νουρέχη δεν είναι, αλλά μια χαρά άντρα είναι. Παιδιά, οι άντρες μπορούν να κάνουν παιδιά και μέχρι τα 80. Οι γυναίκες είναι το θέμα. Οι άντρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλετε. Ναι, τώρα ανοίγει μεγάλο θέμα. Ναι, ρε. Α, ναι. Πες Τζέννη και περιμένει να μεγαλώσουμε. Εδώ ανοίγουμε το θέμα μετά πώς θα είναι, ξέρεις, πώς θα αντιμετωπίζω ένα γιο στο μικρό. Α το κοιτούμε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι, γιατί ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Και φυσικά να είναι πολύ ευτυχισμένοι και δεν υπάρχει λόγος να λέμε παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος επανέλαβε
έρχεται, χριστουγεννιάτικα αυτή τη φορά, με ένα ολοκένουργιο επεισόδιο από το Al Jazeera News. Όλες οι λεπτομέρειες της επιστροφής του αγαπημένου τηλεπαρουσιαστή, ηθοποιού, τα πάντα, μπορείτε να τις διαβάσετε στο govastelio.gr και να δείτε και όλες σε τι θα περιλαμβάνει η χριστουγεννιάτικη εκπομπή που θα κάνει. Επίσης, θέλω να σας πω, άσχετα με τώρα με αυτά που λέμε βέβαια, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη πάρα πολλά μαγαζιά ανά την Αθήνα να έχουν βγάλει δεντράκια έξω ότι πολλούνται για τα Χριστούγεννα και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω για εσάς, αλλά τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, έχουμε ακόμα κοντομάνικα, δεν ξέρω. Από τα Χριστούγεννα μου φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα. Αλλά anyway, πάμε στα επόμενα. Η Ελένη Μενεγάκη αναπολύει το παρελθόν. Σήμερα στην εκπομπή της έκανε ένα πολύ ωραίο flashback μέσα από τη ζωή της, το άλμπουμ ουσιαστικά με προσωπικές φωτογραφίες από τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες της από όταν ήταν πάρα πολύ μικρή. Και βλέπουμε επίσης ότι είχε πάρα πολύ ωραίο σώμα και σε νεαρή ηλικία. Εγώ θυμάμαι ότι έλεγε συνέχεια ότι δεν έτρωγε καθόλου και ότι η μητέρα της την πίεζε. Αλλά θα δούμε και όλες απόσπασμα από την εκπομπή της, κανονικά, που το σχολιάζει και η ίδια. Και αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Εδώ είμαι. Έλα, πού είσαι. Πώς να τρέξω πάνω στα τακούνια. Ήμουνα μέσα και ξαναβγήκα, γιατί μόλις θυμήθηκα τι βρήκα χθες εκεί που άλλο πράγμα έψαχνα και άλλο πράγμα βρήκα. Χαίρετε. Αχ, Χριστέ μου. Ούτε η γυμναστική δεν με κουράζει τόσο πολύ όταν περπατάω στα τακούνια, ρε παιδί μου. Και ήμουνα μια χαρά εδώ 3 λεπτά πριν και χάζευα τις διαφημίσεις. Αλλά έπαγα απλά, σκέφτομαι το σαντάκι μου. Τι είναι αυτό, βρε παιδί. Αχ, μισό λεπτάκι, γιατί. Έτρεχε. Έπιασε ταχυπαλμία. Έτρεχα με την τακούνα, είναι δύσκολο να τρέχει. Αφού έφυγε στο παραένα. Ωχ, γεια σα, γεια σα, γεια σα. Έγινε. Αχ, τι είναι αυτό πάλι. Γρηγόρη, τι γίνεται. Πιάσαν τα κρύα, δεν το κατάλαβε. Ζεσταίνει το κεφάλι σου, τα αυτιά σου. Κάτω από ποια γέφυρα μένεις. Είσαι σαν τέτοιο. Είσαι σαν ρώσος αλκοολικός. Θέλω να πασάρω ένα θέμα έτσι. Όχι, Παναγία μου. Εμένα θα με βρει κακό μια μέρα. Μα από εδώ, μια από εδώ. Κουνιοτραμπαλίζομαι. Ο άλλος θέλει να πασάρει τα θέματα με σκούφους. Θα πει άλλη με κανένα φωτιστικό καμιά μέρα στην κεφάλαια. Τι ξέρει, Γρηγόρη, όμως σου πάει. Ξέρω, Ελένη. Αλλιώς δεν το είπατε. Ξέρεις όμως, σου πάει να παίζει από πίσω ο Καζαντζίδης και να δεις τις περιπέτειες σου στη θάλασσα. Δεν είναι ωραίο, Θοδωρή μου. Γερόλικος. Λοιπόν, Σταυρούλη, για δώσε μου μια κάμερα, ένα κοντινό να δείξω κάτι, παρακαλώ. Εκεί που έψαχνα να δεις τη βρήκα, Σταυρούλη. Σκούφος μου αρέσει. Άλλα έψαχνα, άλλα βρήκα. Σταυρούλη. Άρε νιάτα. Ίδιος είναι, ρε παιδί. Είναι ίδιος χωρίς γένια πια. Ναι, λοιπόν. Αλλά είναι ίδιος. Πες μας στο γιατρό σου, βρε Σταύρο. Σταύρο. Να σου φάει. Αν είμαι προφλεκτικό. Τρομερό, Σταυρούλη μου. Έχω κι άλλο να σου δείξω, Σταύρο. Έλα. Πάμε. Είναι από το μευτήριο πια. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε στο Πόρτο Ίδρα. Ποιος ξέρει τώρα πόσα χρόνια πριν, έτσι όπως με βλέπω, μάλλον ένα παιδί είχα. Πρέπει να είναι το 2003. Βασίλης Μπουλούμπας της άκρη-άκρη. Ο Σταυρούλης δίπλα, εγώ. Είναι και ο Στέλιος Αντωνιάδη. Ο Στέλιος ο Αντωνιάδης και ο Μάνος ο Μαγιάτης. Το πολύ πιζεμπέκι. Βλέπετε, το ντοσιέ το κρατάει η Ελένη. Έχει τελειώσει εκπομπή. Άμα το κρατάω εγώ, είναι εν ώρα εκπομπή. Άμα το έχω παρατήσει, το έχει πάρει η Ελένη, είναι μετά την εκπομπή. Μα τι κάνεις τα βράδια. Κάθεσαι και κοιτάς αυτά. Όχι, ρε τρελή. Καταρχήν να παίρνει τα κουτιά. Δεν βλέπεις ότι δεν τα έχω περιποιημένα. Και κοιτάμε λίγε όμω. Τα βουλιά δε κι αυτό. Κάπου έχουμε βγει σε κάτι μπουζούκι έχουμε πάει. Δεν ξέρετε τι παρακολούθησε στα χαρτιά μου που έψαχνα χτε. Αυτή είναι η τραγουδίστρια, η Χριστίνα. Η Φαρμάκη. Η Χριστίνα η Φαρμάκη. Λοιπόν, ξέρει τι παρακολούθησε, ότι οι πιο πολλέ φωτογραφίε που έχουν με το Σταύρο από εποχέ πρωινού καφέ. Δηλαδή τα πιο όλοι μπορεί να ψιλοκαλέσει μέσα. Ο Σταύρο είναι παντού. Τυχαίο, σύμπτωση ή σατανική. Σηκωθείτε από καναπέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Από τη βάνια. Από τη βάνια. Έχω και μερικέ που θα σου δείξω μετά. Λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, ναι, εντάξει. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Λέω τις χάζευα χθες και λέω, κοίτα να δεις πόσο παμπάλες φωτογραφίες είναι αυτές. Σιγά τις παμπάλες δεν είσαι, Ελένη. Τι λες, παιδάκι μου, άμα έβλεπες τη βαφτιστικιά σου, τι θα έλεγε. Αναγία μου. Τι, τη βαφτιστικιά μου, ίδια είμαι. Να, 20 χρονών. Πες ότι είναι βαφτιστικιά. Έλα ρε, Ελένη. Ήμασταν κι εμείς κάποτε. Ξέρεις που είσαι εδώ. Ξέρεις που είσαι. Δεν ξέρω. Στο Λυκαβητό είσαι. Το Πόρτο Ράφτη. Το πέτυχες. Είμαι στο Λυκαβητό του Πόρτου του Ράφτη. Το βρήκες, άντε. Δες πώς έχει αλλάξει ο αδερφός μου. Εδώ είμαι και στο γιο μου, τον Άγγελο. Έλα ρε. Και εδώ είναι παιδάκι.
Πώς είναι 4 χρόνια έχει τόση διαφορά. Παιδί. Αλλά το ύψος βλέπετε. Νταμάρ. Νταμάρ. Την Πόλαρο. Γι' αυτό μπερδευτήκαμε στο Θησίο και πάρα λίγο να γίνουμε ρεντίκουλα. Δείξα καμία ρελίνα. Δεν μπορώ να την δείξω όλες. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να βρω τον έτσι. Λοιπόν, εδώ πάρτε. Ελένη Γελαλή. Ποιο είναι δίπλα τη? Ο Θέμης ο Γιωργαντάς με τυράντα. Στη Χαλκιδική. Όπως βλέπεις φοράμε όλοι μαγιό. Που ήταν και ο Γρηγόρης Αρναού, το γλυκίδι του Χακάρη. Ναι. Όχι, δεν ήταν σε αυτό το γκρουπ. Δεν ήταν σε αυτό το γκρουπ, ήταν σε άλλο γκρουπ. Το γυαλί μάσκα ο τυράντα Θέμης. Του Θέμη Γιωργαντά με ξεπέρασε. Και πιο παμπάλαια, το έδειχνα πριν στον Θοδωρή. Εδώ είμαστε Ρόδο το 1996, μετά την εκπομπή. Λοιπόν, είναι ο Θοδωρής στη μέση, εδώ. Η Χριστίνα Ηλέκα, ο Λουκανίδης. Ο γιος του Αντωνιάδη, ο μεγάλος, ο Μπίλι. Ο Μπίλι. Ναι. Ο άλλος Μπίλι από την άλλη πλευρά, ο νομικός, και εγώ. Μιλάμε για τέλειωτα χρόνια πριν, ε. Τι βρίσκει κανείς ψάχνοντας. Άντε να δείξω και αυτήν. Ελένη πρωταγωνιστής, εγώ δεν είμαι μέσα. Πού ωραία. Ο κύριος που κάνει το σκαμπό πίσω, ποιος είναι? Αυτός είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Δάρδα. Τότε, μετά χωρίσαμε κάποια χρόνια αρκετά. Ναι, μα ήταν και η Δήμητρα. Ωραία πόζα. Απλά σε αυτή την πόζα δεν ήταν. Όπα η αρχισυντάκτρια. Αρχισυνταξία, δυνατή πόζα. Και μεταξύ μας πόζες. Έγινε. Ο Σταύρος πάντα είναι κάπου εκεί γύρω. Ο Σταύρος. Και πάλι παίρνουν μέσα φωτογραφίες. Αυτός που μας τράβηξε όμως, δείτε, έβγαλε το Σταύρος σχεδόν ολόκληρο και εμάς τίποτα, κομμένες. Κορόιδο ήταν αυτός που τράβηξε. Στη γωνία και ο δολοφόνος Καραδοκία. Η Ελένη Γελαλή καθόλου. Εδώ είναι στο παλιό που καμαρίνει στον Αντένα. Βλέπω τις φωτογραφίες κολλημένες. Τέλος πάντων, ναι, είχα τα κέφια μου και λέω ας πάω να τους πάω μερικές να δουν να χαζέψουν τα παιδιά. Μπράβο, Ελένη, μπράβο. Στιγμές, αναμνήσεις, αχ. Ακόμα περισσότερες φωτογραφίες, έτσι μπορείτε να δείτε και ολόκληρο το βίντεο το οποίο υπάρχει αναρτημένο στο govastelito.gr. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Η Ελένη Καστάνη, επίσης, Ελένη, και επίσης ξετυλίγει την προσωπική της ζωή. Σήμερα στο πρωινό του Μέγκα μίλησε για την αυτοκτονία του πατέρα της, για τον πρώην σύζυγό της και για το λάθος της ζωής της. Ας δούμε το βίντεο που τα περιγράφει όλα ίδια και φυσικά πώς τα σχολίασαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέση Κορδά. Ένα δρόμο πιο κάτω από μένα, κοντά μου, χωρίς να είναι μέσα στα πόδια μας. Κατάλαβα, δηλαδή δεν μαγειρεύεις, δεν μπλένεις, δεν σιδερώνεις. Τα πάντα κάνω καταπληκτικά. Συναγωνίζομαι και στο μαγείρεμα, δεν το συνειδητώ. Παραδοσιακή μαγειρική βέβαια, αλλά ναι, τα κάνω. Ελένη, μεγάλωσες εσύ το παιδί σου μόνη σου. Όμως έχεις τα παιδικά σου χρόνια μόνη σου. Ναι, δηλαδή ναι. Είχες χωρίσει για αρκετά νωρίς. Ναι. Μεγάλωσες όμως και εσύ με τη μαμά σου, γιατί ο πατέρας σου έφυγε νωρίς. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήμουν 12 χρονών. Πάρα πολύ μικρή. Ναι. Και ήταν ένα δύσκολο γύρο. Μια απώλεια πολύ σημαντική που μου σημάδιψε τη ζωή μου και το έχω πει και άλλες φορές. Σκέφτεσαι πολλές φορές ότι η αυτοκτονία είναι ένα θέμα που είναι άδικο για το παιδί σου. Κάθεται, ας πούμε, αν πέθανε κανονικά. Προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί συνέβη αυτό. Δηλαδή, σε ένα παιδικό μυαλό δεν μπορείς να καταλάβεις το λόγο. Έτσι, με τα χρόνια που περάσαν, σκέφτεσαι ότι αν πέθανε από ατύχημα ή αν πέθανε από. Όχι κατ' επιλογή. Ναι. Αλλιώς, θα ήταν πιο ελαφρύ. Βαραίνει αυτό πολύ. Το ίδιο θα ήταν. Απλά, σε μια εποχή απλά έπρεπε να εξηγήσεις σε ένα παιδικό μυαλό. Δηλαδή, εμένα αυτό με βασάνισε. Ότι έπρεπε να εξηγήσω πώς ξυπνάς ένα πρωί και το κάνεις ο ίδιος στον εαυτό σου. Ξέρεις τελευταία ότι το πόσο θέμα δηλαδή δυνατός και πόσο αδύναμος είσαι ταυτόχρονα. Γιατί είναι και πολύ δυνατός αυτό το πράγμα να το κάνεις και πολύ αδύναμο. Δηλαδή εμπεριέχει και τα δυο. Βλέπεις τελευταία με την οικονομική κρίση ότι το θέμα των αυτοκτονιών έχει φύγει πύραυλος, έτσι. Ναι. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι. Εσείς ο πατέρας σου βρέθηκε σε ένα διέξοδο ή ήταν η ψυχολογία του έτσι? Εγώ πιστεύω ότι ήταν η ψυχολογία του, ότι γενικώς και γι' αυτό και στη ζωή μου έκανα αυτή τη δουλειά, το έχω ξαναπεί, τόλμησα για να... Ναι, για να κάνω αυτό που ήθελα, ενώ πέρασα πρώτα από το πανεπιστήμιο, είπα εγώ θα πάω, θα γίνω ηθοποιός, ας μην ξέρω και κανέναν. Και βλέπεις την πρόσωπη παράσταση και λες αυτό θα κάνω. Δεν έκανε αυτά που ήθελε στη ζωή του, ήταν αριστερός, που αυτά του ήρθαν ανάποδα όλα. Και, δηλαδή έτσι το εξήγησα στο δικό μου, γιατί δεν υπήρχαν εμφανή προβλήματα μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, το κλείνω. Εντάξει, όλα το τα σπίτια πάντως έχουν. Έχεις πει ότι το κάθε σπίτι είναι έχει το μικρό του δράμα. Έχεις πει ότι είμαι ηθοποιός και όχι κωμική ηθοποιός. Ναι. Ναι, έτσι γιατί μου αρέσει. Γιατί θέλω να είμαι σε κομική ηθοποιός. Όχι, να παίζω συνέχεια. Όχι, εμένα μου αρέσει. Και στον κόσμο αρέσει. Και παίρνει κάτι άλλο. Δεν έχω παράπονο. Τρεις-τέσσερις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες κομικές στην Ελλάδα. Φιγούρες με την καλή έννοια. Δηλαδή ηθοποιοί. Και ποιο μα μπουρλάει και από πάνω. Άκου να σου πω. Είσαι. Κάτσε να τα εξηγήσει. Όχι, να μου εξηγήσει. Οι κομικοί ηθοποιοί είμαστε
πολύ τυχεροί. Γιατί μας λατρεύει ο κόσμος. Πρώτον, έρχεται και μας λέει: πω, πω, μου χαρίζει το γέλιο. Ήμουν ψυχοπλακωμένος, ήμουν χάλια. Ήρθα, σε είδα και γίνανε όλα. Είναι που όλοι μισούσαν την Δαντουλάκη τόσα χρόνια. Δεύτερον, παίρνουμε περισσότερα λεφτά. Λεφτά οι κομικοί. Αμοιβόμαστε καλύτερα από τους δραματικούς. Ναι, κάνετε διαφημίσεις. Να μην το εισπράξουμε αυτή τη χαρά που. Κάνεις πιο εύκολα διαφήμιση επίσης. Ναι. Δηλαδή είμαστε πρικισμένοι πολύ οι κομικοί. Αλλά η κωμωδία για να παιχτεί καλά εμπεριέχει το δράμα. Βέβαια. Οπότε ένας καλός κωμικός ηθοποιός μπορεί να παίξει τέλεια και το δράμα. Εγώ δε είμαι ένας άνθρωπος γενικά τολμηρός στη ζωή μου. Όλες μου οι κινήσεις ήταν τολμηρές και ο γάμος μου τώρα που ξανάρχομαι ήταν 7 χρόνια μικρότερός μου ο Γιάννης. Δηλαδή και αυτό είχε μια τόλμη. Α, έχεις ξεκινήσει πριν από τη Δύση εσύ. Ναι, είναι πολύ. Τέλος πάντων, είμαι τολμηρό άτομο και θέλω, πνίγομαι να παίζω συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Θέλω να κάνω και αλλαγές. Όποτε λοιπόν στην καριέρα μου μου προτείνανε κάτι διαφορετικό, το έκανα με μεγάλη χαρά. Είναι αλήθεια σου προτείνανε να κάνεις και τηλεόραση πρωινό? Ναι. Βεβαίως τη θέση σας μου την προτείνανε εδώ στο Μέγκα. Και είχε στην Νεγάκη, στον Αντένα, παλιά μόλις ξεκινήσει. Η πρώτη μου πρόταση ήταν από την κυρία Πρετεντέρη, όταν πρώτο έκανε η Ελένη πρωινό στο Μέγκα, να κάνω μια ρουμπρίκα με κουτσομπολιά για τους ηθοποιούς. Εσύ. Και έλεγα, εγώ θα πάω να λέω για τους συναδέλφους μου, αποκλείεται. Και είπα όχι. Μετά ήταν η Ήρυδα η Ζαχμανίδου εδώ στο Μέγκα, η οποία μου πρότεινε να κάνω το πρωινό. Αλλά και μάλιστα όταν μου έκανε την πρόταση, εγώ το σκεφτόμουν και είχαν μείνει άναυδοι. Σου λέει: υπάρχει και άνθρωπος που θα πει όχι. Υπάρχει όμως και άνθρωπος που θα πει όχι, γιατί εμένα δεν είναι η βασική μου δουλειά. Ήμουνα ηθοποιός και είχα να κάνω δρόμο σαν ηθοποιός. Οπότε γιατί να πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι όπως τώρα που δεν υπάρχει η δουλειά μας. Τώρα δεν υπάρχουν εσύ. Τώρα πληρώνουμε και τζάμια. Ναι, τι να κάνουμε. Όλοι μας. Όλοι μας. Και μαγειρική τη είχαν πει, Πέτρο, να κάνει, είμαι σίγουρη ότι μαγειρεύει καλύτερα από εσένα. Και μαγειρική μου είχαν πει, βεβαίως και θα έκανα μεγάλη επιτυχία. Από ό,τι βλέπω, γυναίκα μου, θα σηκωθώ λίγο τη γυναίκα μου. Όλοι τα κάνουν καλύτερα από μένα, είναι πιο ωραία από μένα, τα κάνουν όλα από μένα. Άσε με. Φυσικό είναι αυτό. Αλλά στα δικά μου μάτια είσαι ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ορίας με τον Αποστόλου που παίζω στο θέατρο, πόσες φορές έχουν γράψει για τάκα για σένα. Ότι είσαι το σύμβολο του σεξ, Τζέν. Εκτό από τη γυναίκα μου. Εκτό από τη γυναίκα μου. Μπορεί να είμαι για το Μανώλη. Πάντως ο Αλέξανδρος με τον Δημήτρη έχουν τιμήσει αγάπη. Εντάξει, και εγώ αυτό ο Αποστόλου. Δεν αναφέρομαι στι φόνε. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ που να βρουν μια. Έχετε μαζέψει τόσε τρελέ και ένα τρελό δεν βάλατε μέσα. Κάτι σε μια ιδέα. Λοιπόν, για πε μου, ποιε είναι πιο πολλέ στην παράσταση, οι χοντρές ή αδύνατες? Και ας δούμε το επόμενο θέμα. Η παρέλαση της εγχώριας Showbiz στην επίσημη πρεμιέρα της Κάτης Γιανοδουλάκη. Δείτε όσους βρέθηκαν χθες το ράδι στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε». Κωμωδία φυσικά. Και η Κάτη Γιανοδουλάκη μπορεί να την έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικούς ρόλους. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι την κωμωδία είναι ό,τι καλύτερο. Όσοι δεν την έχετε δει, φυσικά και να τρέξετε να τη δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση συγκεκριμένη. Λοιπόν, τέταρτο θέμα. Τώρα τη στέει η Δούκησα. Η Ελισάβετ Σπανού ξεσπάθωσε και έριξε το καρφί της στην παρουσιάστρια. Εδώ είχαμε και βίντεο να δείξουμε, αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή καθημερινά ακούω για την Ελισάβετ Σπανού που τα ρίχνει το γραφάκι της στο τάδε Τόνια Σωτηροπούλου. Χθες το λέγαμε, προχθές. Η Ελισάβετ Σπανού το είπε κάτι για τον τάδε. Πραγματικά μου κάνει τόσο αδιάφορο που δεν θα το δείξουμε καν. Πάμε παρακάτω. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει πότε και γιατί θα φύγει από μόνος του από τον Dancing with the Stars και ποιον βλέπει νικητή. Πάμε να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε ο Λάκης Γαβαλάς. Ποιον βλέπει τον νικητή στο Dancing with the Stars, αν και ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα. Γιορτές, γιατί έχω ένα πολύ ωραίο Chanel outfit για το σκι και θέλω να το φορέσω. Αισθανόμαστε ο ένας για τον άλλον, αισθανόμαστε αντίπαλοι. Για μένα, βέβαια, ο πιο σκληρός αντίπαλος είναι ο χρόνος. Και γι' αυτό θα το αποδείξω τώρα, ότι θα τα βάλω μαζί του και θα τον νικήσω. Υπάρχουν φαβόροι στο παιχνίδι, έχετε ξεχωρίσει κάποιον μέχρι σήμερα? Έχω καθρέφτη σπίτι μου. Μετά τον Dancing είναι κάποιο σανατόριο, κάποια κλινική, κάτι. Τι να κάνω, να πάω να ξεκουραστώ. Μάλιστα. Απολαυστικότατο ο Λάκης Γαβαλάς. Πραγματικά το Chanel outfit για το σκι. Πραγματικά η Chanel βγάζει και ρούχα για σκι. Δεν το ήξερα. Πραγματικά, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Η Ναταλία Γερμανού και ο Μάνος Ιωάννου έχουν γίνει αχώριστοι. Εμφανίζονται παντού πλέον δημόσια που βρέθηκαν χθες το βράδυ και έγιναν φυσικά το επίκεντρο των συζητήσεων. Μπορείτε να το διαβάσετε στο govastelito.gr. Η αγαπημένη τραγουδίστρια Κωνσταντίνα συνεχίζει τις βολές κατά τον Dancing with the Stars. Πιέστηκα για να πάω. Δεν ήταν καλή η συμπεριφορά τους. Στο πρωινό ακούγεται η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά να δούμε κιόλας εκτός από τη δήλωση της Κωνσταντίνας και τι ακριβώς είπε ο Λιάγκας για την Κωνσταντίνα αμέσως μετά. Πάμε να το δούμε. Δηλώσεις, γιατί πήραν μεγάλη έκταση, σχολιάστηκαν. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν διαφορετικά και βγήκαν προς τα έξω διαφορετικά.
Εγώ πήγα εκεί, έκανα μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ πήρα την κρυάδα της αποχώρησης της πρωτιάς. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ η κόρη μου. Με έφερε σε δύσκολη θέση πραγματικά εκείνη το βράδυ. Που ήθελα να τα παρατήσω όλα και να την αγκαλιάσω και να την παρηγορήσω. Γιατί εντάξει, μικρό παιδί είναι τώρα, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι παρά μόνο ένα παιχνίδι. Παιδιά, δεν είπα κάποια πράγματα μετά το παιχνίδι, απλά ήμουν καλεσμένη σε μια εκπομπή μετά. Και από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία να γίνει αυτή η παρουσίαση, όποιος αποχωρεί δηλαδή να κάνει εμφάνιση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι παρουσιαστές το τι έγινε το προηγούμενο βράδυ. Εγώ εντάξει δεν ήμουνα σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση να πάω, πιέστηκα για να πάω και αισθάνθηκα ότι δεν ήταν, ας πούμε, σωστή η συμπεριφορά. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μου έκανε πάρα πολύ καλό, με ίδιο κόσμος που τόσο καιρό μου έλεγε δεν βγαίνει στην τηλεόραση, θέλουμε να σε δούμε. Μου έκανε καλό. Από κοντά πάντως, επειδή λέγατε. Είναι πιο όμορφη. Όχι, όχι. Το σώμα της παιδιά είναι φοβερό. Φετών. Ναι, όντως. Πάντως μετά τις δηλώσεις. Εγώ την είχα δει στην παρουσίαση του Αντένα πριν έρθει στην εκπομπή. Είναι κανονικά φέτες. Πάντως θέλω να πω κάτι εγώ τώρα με αφορμή αυτά που είπε η κυρία Κωνσταντίνα. Ότι εμείς δεν υποχρεώνουμε ποτέ κανέναν να έρθει στην εκπομπή. Έτσι, δηλαδή. Όποιο ξαναζητήσει άνθρωπο. Είναι και η αρώνια σου για το βράδυ. Του βάζει το στόλι στον κόρτα. Εγώ να πω κάτι. Να πω κάτι. Εντάξει, επειδή δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να έρθει πάντως. Μπορώ να πω κάτι. Το λέω και για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Ήταν εγώ νομίζω ότι ήταν στεναχωρημένη. Εγώ θεωρώ να σου πω κάτι. Όντως στην πρώτη τριάδα την έφαγε η Κωνσταντίνα. Και ήταν στεναχωρημένη. Πρέπει όλοι να χαλαρώσουν και να πάρουν πολύ πιο αστεία. Εδώ υπάρχουν παιδιά που σκοτώνονται και τα λοιπά. Πολύ σοβαρά θέματα. Εμείς κάνουμε ψυχαγωγία και διαφορετικού είδους τηλεόραση, σαφώς. Αλλά πρέπει να το πάρουν όλοι πιο χαλαρά. Είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση. Χαλαρώστε και απολαύστε το παιδιά. Τώρα δεν είναι δηλαδή τώρα ξαφνικά αυτό στημένα παιχνίδια. Αυτά είναι αστεία. Μπορώ να σας πω. Έλα Σάσα τώρα. Στημένο παιχνίδι τώρα, μωρέ. Έλα τώρα. Αφού τα μαζεύει τώρα. Μίλησε ο Λάτσι και τα μαζεύει. Επειδή μίλησε ο Λάτσι. Αυτό είπα. Και ότι στεναγόρευε και η κόρη της. Δηλαδή, εντάξει, είναι χαρά. Δεν πέθανε κανείς. Δεν σκοτώθηκε κανείς. Είναι πλάκα, ας πούμε. Εγώ να πω κάτι, μωρό. Ναι, και εγώ θέλω να πω. Επειδή ήμουν εδώ εγώ και επειδή δεν έχει μιλήσει κανείς από εμάς, επειδή ήμασταν εδώ εκείνη την ημέρα, εντάξει, όλοι. Η Κωνσταντίνα χαμογέλασε, την είδε, πιει καφέ μετά. Δεν είπε κάτι. Δηλαδή, εγώ αν είχα πρόβλημα με το Λιάγκα ή τον κάθε Λιάγκα, μου λέγανε φίλε, δεν γουστάρω. Δηλαδή, δεν είπε κάτι. Στον αέρα, οκ, okay, δεν μπορούσε να πει. Η κοπέλα ήταν λίγο. Όχι, απλά δεν είπε κάτι και μετά. Και είναι η αλήθεια αυτή. Εγώ λέω την αλήθεια. Δεν πειράζει. Πάντω, πιο χαλαρά πράγματα. Το παίρνουν όλοι. Να σα πω κάτι, επειδή από εδώ από την παρέα, κανεί δεν έχει πάει σε κάποιο talent show. Αυτά έγιναν λοιπόν στο πρωινό μου και πάμε να δούμε τι έγιναν ακόμα πιο πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Όπως είδατε και χθες εδώ στην εκπομπή, τα έβαλε με μια τηλεθεάτρια, της είπε ότι είναι απαράδεκτη και ότι δεν θέλει να βλέπει την εκπομπή του, της το απαγόρευσε σχεδόν. Σήμερα όμως έγινε το ίδιο και με έναν άλλο τηλεθεατή. Του είπε ντροπή, πήγαινε πιο πέρα και σταμάτα να λες ανοησίες εδώ. Πάμε να δούμε το βίντεο με όλα όσα έγιναν στο πρωινό του Γιώργου Παπαδάκη. Δυστυχώς υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορείτε να το δείτε. Μπείτε όμως στο govasleep.gr να το δείτε κανονικά. Και θα κλείσω μια είδηση που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και μου άρεσε κιόλας σαν κίνηση. Ο Θόδωρος Αγγελάκης Συγγελάκης αποκαλύπτει ότι είναι ομοφιλόφιλος σε μια συγκλονιστική επιστολή. Η αυτοκτονία κάποιου που τον οδήγησε ουσιαστικά στη δημόσια αυτή ομολογία. Μπείτε και διαβάστε ουσιαστικά τη συγκεκριμένη επιστολή. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα στην προσωπική του ζωή να κάνει τα πάντα, ό,τι θέλει. Και νομίζω ότι το απέδειξε και με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Μπείτε και διαβάστε όλη την επιστολή του και τη δημόσια ουσιαστικά εξομολόγηση. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο όμως με την αγαπημένη διαιτολόγο Βασιλική Κούρια για να δούμε ουσιαστικά τα ιδανικά βραδινά γεύματα για όλους εμάς που μας αρέσει έτσι να φάμε και λίγο το βράδυ και για όλους εσάς φυσικά που μπορεί να πιστεύετε ότι το βραδινό είναι παχαιντικό. Δεν είναι πάντα έτσι. Πάμε.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Ζήσε τη Ζωή και έχω δίπλα μου ήδη την αγαπημένη διαιτολόγο Βασιλική Κούρκια. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλησπέρα. Καλά είμαστε. Κάνε κιλό θέλουμε να χάσουμε. Και τώρα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο θέμα, βραδινά γεύματα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος όταν ξεκινάει μια δίαιτα, μια δικιά του δίαιτα που έχει ακούσει, που ίσως έχει ξαναδοκιμάσει σε κάποια άλλη ηλικία πολλές φορές, σταματάει να τρώει βραδινό. Ναι. Μπορεί να φάει, πάρα πολύ την ημέρα, αλλά σου θα κόψει το βραδινό και θα. Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει, ναι. Ισχύει και είναι από τα παραδείγματα όταν κάποιο μου λέει: κάνω δίαιτα μόνο μου. Θα το πούμε τώρα να το ακούσουν. Συνήθως τρώνε το πρωί καλά με δημητριακά, ένα φρούτο ενδιάμεσα, το μεσημέρι πιστό με σαλάτα, τύπου κοτόπουλο, άπαχο τελείως. Το απόγευμα κανένα φρούτο, αν τύχει, και το βράδυ γιαούρτι πάλι γάλα με δημητριακά. Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι είναι και θερμιδικά μόνο. Καταρχήν το κάνει για μέρα. Το κάνει για μέρα. Το κάνεις. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Η δεύτερη μέρα ξέρεις τι είναι, η τρίτη, υπερφαγία. Τρώω ό,τι δεν έχω φάει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Και αυτό μπορείς να το δεις αν κάθεσαι και γράψεις τις ημέρες που υποστηρίζεσαι, που δυστυχώς πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Ναι. Έφαγα λίγο, άρα αδυνάτησα. Και έτσι δεν αδυνατίζεις κιόλας. Γιατί... Απλά ξεπρίζεσαι λίγο, αυτό είναι στην αρχή, αλλά δημιουργείς πολλά άλλα προβλήματα. Θεωρώ ότι ούτε καν αν το κάνεις μία φορά μπορεί. Αν το κάνεις συνεχόμενα, δεν νομίζω ότι ξεπρίζεσαι. Δεν έχει αποτέλεσμα. Απλά στη ζυγαριά δείχνεις αυτά ότι έχεις φάει λιγότερο, γιατί αν έχεις φάει σε ποσότητα λιγότερο, ζυγίζουν και λιγότερο και στη ζυγαριά. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Οπότε, βασικά, νομίζω ότι και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ από την εκπομπή. Το 5 με 6 γεύματα είναι δεδομένο όταν θέλει κάποιος να κάνει υγιεινή και σωστή διατροφή. Ναι. Οπότε, το βραδινό είναι μέσα. Δεν είναι σημαντικό. Εννοείται ότι είναι μέσα. Υπάρχει γενικά ο μύθος που, ναι, υπάρχει και πολλοί το παθαίνουν κιόλας. Που παραπονιούνται ότι το χειμώνα παίρνουν 2 με 3 κιλά και έχει παρατηρηθεί κιόλας. Πέρα του φυσιολογικού, δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε 60 και το χειμώνα να είμαστε 63. Τυχαίο παράδειγμα. Το οποίο φαίνεται ότι διατροφικά ο οργανισμός μπορεί να χρειάζεται όντως το πολύ κοντά εξτρεμίδες παραπάνω. Από 86 θερμίδες είναι μία μπαρ δημητριακών. Τίποτα, ναι. Τίποτα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα είναι πολλές οι παγίδες που μπορούν να σου οδηγήσουν το βράδυ να φας όντως παραπάνω. Ναι, και είναι και λίγο το κρύο. Νομίζω, πολλοί σκεφτόμαστε, εγώ να σου πω την αλήθεια, κάνω και ένα τρίξ στον εαυτό μου. Όταν θέλω να φάω έτσι κάποια λιχουδιά, σκέφτομαι ότι το χειμώνα, επειδή κάνει κρύο, έχει και περισσότερες θερμίδες. Που αυτό ισχύει βασικά. Ναι, είναι πολύ μικρά. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. 350 θερμίδες πριν μια σοκολάτα. Ναι, θα κάψει 30-40 παραπάνω. Ούτε 10 θερμίδες δεν είναι. Είδες, το ξέρω. Εκεί που οι ερευνητές αποδίδουν τα παραπάνω κιλά είναι όντως στην αναπόθεση λίπους, γιατί αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία για να μπορέσει να αντέξει το κρύο. Σωστά. Οπότε υπάρχει μια δικαιολογία. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα μπορεί να είναι πάρα πολλοί λόγοι. Και ο δεύτερος λόγος που υπάρχει είναι ότι το καλοκαίρι δεν εκτεθάμαστε στον ήλιο. Άρα δεν παίρνουμε αυτή τη φοβερή ουσία που είχαμε αναφέρει και την άλλη φορά, που είναι η βιταμίνη D. Σωστά. Και η οποία έχει να κάνει με κατάθλιψη,
Η κατάθλιψη πάντα φέρνει παραπάνω κιλά. Έχει να κάνει με ψυχικές διαταραχές γενικότερα. Έχει να κάνει με παχυσαρκία. Η έλλειψη βιταμίνης δεν σχετίζεται με παχυσαρκία. Και έχει να κάνει και με την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος. Που όταν θα πέσει το ανοσοποιητικό σύστημα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φάμε. Ή να αυξηθεί η όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με λίγα λόγια, όχι τα χειμωνιάτικα γεύματα. Η ουσία ποια είναι, ότι έρχεται χειμώνας, να δούμε τελικά τι μπορούμε να φάμε το βράδυ, ούτως ώστε να μην πάρουμε κάποια παραπάνω κιλά. Όταν λέμε βραδινό, μέχρι ποια ώρα θεωρείται βραδινό? Θα σου πω, σήμερα που έψαχνα γενικά για να έρθω στην εκπομπή, είδα μία μελέτη η οποία έδειχνε ότι τελικά το βραδινό παχαίνει. Γιατί πάντα να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Ναι, οι οποίες βέβαια βασίζονται σε διαφορετικά δεδομένα. Οπότε ναι. Βλέπεις. Τι περισσότερο μπορεί να υπερισχύει και αντίστοιχα κρίνεις. Ένα μισό ώρο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι αυτό που σε παχαίνει τελικά είναι στο σύνολο της ημέρας μας χρειαζόμαστε για να συντηρήσουμε το βάρος μας από 2 μέχρι 2.500 θερμίδες, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν εσύ φας πολύ περισσότερες από αυτές, είναι πολύ λογικό να παχύνεις. Να κάνω μια παρένθεση. Αν φας 2.500 θερμίδες μόνο από γλυκά. Πάπα. Αλλά είναι 2.500 θερμίδες. Ναι. Στο λέω αυτό γιατί αλήθεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Το λέω ότι τις 2.500 θερμίδες πρέπει να έχουν κατανεμηθεί και σωστά σε αυτά που θα φας. Και ποιοτικά. Ναι, ποιοτικά. Το να φας απλά 2.500 θερμίδες ναι. Δεν έχει να κάνει με το μπορώ να φάω 2.500 θερμίδες σε οτιδήποτε. Ξέρεις τι, αν το δεις πολύ, είμαστε τροφή. Ναι. Η τροφή, αν τις δεις, είναι πολλά μόρια τα οποία είναι βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πολλές βιταμίνες. Αν εσύ πάρεις μια τροφή που δεν έχει να σου προσφέρει βιταμίνη, γιατί για να δουλέψεις καρδιά χρειάζεται ασβέστιο. Για να δουλέψεις τα κόκκαλα επίσης χρειάζεται ασβέστιο. Για να μπορέσει να δούμε χρειάζεται βιταμίνη Α. Για να μπορέσουν να γίνουν καύσεις χρειάζονται επίσης χιλιάδες βιταμίνες. Αν πάρεις μια τροφή η οποία είναι κενή σε θερμίδες, αυτόματα το σώμα σου θα αναγκαστεί να πάρει από εκεί που έχει αποθηκευμένα, που αν είναι τα κόκκαλα δεν είναι κάτι, ό,τι καλύτερο. Αν είναι η επιδερμίδα μας, ούτε αυτό επίσης μας είναι καλό. Και αυτόματα το ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί ο σίδηρος δεν υπάρχει στο γλυκό. Όχι. Το ανοσοποιητικό σύστημα καλείται να λύσει ένα πρόβλημα. Ναι. Άρα πέφτει. Α, μάλιστα. Άρα οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη πείνα. Αυτό ακριβώς. Ουσιαστικά οι 2.500 θερμίδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις τροφικές ομάδες. Όχι μόνο από τα λιπαρά και τα γλυκά και από τις υδατάνθρακες. Ποια όμως είναι τα ιδανικά έτσι, γεύματα, βραδινά γεύματα. Ναι, ήθελα να σου πω μέσα σε αυτό ότι υπάρχει τέλος πάντων μία μελέτη η οποία λέει και δημοσιεύτηκε βέβαια το 2005 η οποία δείχνει ότι πραγματικά αν φας το βράδυ το κυρίο σου γεύμα δεν θα παχύνεις αλλά αν φας παραπάνω από αυτό που χρειάζεσαι θα παχύνει. Αυτό που παρατηρούμε εμείς θα παχύνεις. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμείς είναι ότι κάποιος ο οποίος φεύγει νηστικός από το πρωί. Γιατί έχει, όπως έχουμε πει, το αναμενόμενο στρες της ημέρας. Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ δουλειά, δεν προλαβαίνει να φάει κάτι να τσιμπήσει το μεσημέρι. Γυρίζει το βράδυ πτώμα, που σημαίνει ότι ο οργανισμός του έχει ήδη καταναλώσει ενέργεια από εκεί που, όχι από την τροφή, από άλλη μάζα σώματος, όπως είναι το γλυκογόνο που κρύβεται στους μύες ή σε άλλα σημεία. Αναγκάζεται να φάει αυτά. Φτάνει στο σημείο ο οργανισμός πρέπει να τα αναπληρώσει, που σημαίνει ότι η γλυκόζη πέφτει πάρα πολύ. Αρχίζει να τρως, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και από εκεί και πέρα ο εγκέφαλος θολώνει και ζητάει και άλλη τροφή και άλλη. Οπότε αυτό που παρατηρείται είναι τσιμπολόγημα συνεχόμενο και καλή, κακή ποιότητα θρέψης. Σωστά, σωστά. Γιατί ο οργανισμός, ας μην γελιόμαστε, όταν υποστηρίζεται, θα σου ζητήσει αργότερα φαγητό. Γυρνάς όμως στο σπίτι για παράδειγμα στις 8 η ώρα. Θα τσιμπήσεις κάτι εκείνη τη στιγμή που είναι οκ, μια χαρά η ώριτσα και λεφτά. Δεν θα πέσεις όμως για ύπνο στις 10 και μισή, στις 11. Μπορεί να πέσεις και για ύπνο στις 2 η ώρα το βράδυ. Οπότε στις 11, όταν ξέρεις ότι έχεις και μια συνέχεια, θα σου έρθει, δεν σου έρθει να ξέρεις τι γίνεται. Πρώτα, όπως είπαμε, ξεκινάς με ένα πολύ καλό πρωινό. Έχεις πάρει σίγουρα κανένα φρούτο μαζί σου ή κανένα ξηροκάρπιο. Κάτι να σε κρατήσει. Ναι, ένα κριτσίνι με λίγο τυράκι, κάτι. Τρως ένα τόστο να σκόψει λίγο την όρεξη, που σημαίνει ότι τα έχεις ήδη προετοιμάσει από το σπίτι αυτά ή τα παίρνεις απ' έξω, γιατί δόξα τω Θεώ πλέον υπάρχουν πληθώρα πράγματα που μπορείς να πάρεις απ' έξω και να είναι και πιο υγιεινά. Όχι το απαραίτητα διαιτολογικά, υγιεινά. Γυρίζεις στο σπίτι σου, εκεί στον δρόμο, παίρνεις κανένα αποξεραμένο φρούτο που έχεις μέσα στη τσάντα. Ναι, αυτό, ναι. Να μην είσαι πολύ νηστικός ή αν δεν έχεις μαγειρέψει και δεν έχεις έτοιμο φαγητό εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τρως ένα φρούτο την ώρα που θα φτάσει στο σπίτι σου να σκόψει λίγο την όρεξη. Και μετά τα πολύ απλά βήματα, τα οποία σημαίνει ότι κάθομαι σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Θα μου πεις, αν έχω παιδιά, τι θα κάνω. Είναι το δεκάλεπτο που δικαιούμαστε όλοι μας. Και δεν θα γίνει κάτι με 10 λεπτά. Όχι, καθαρίζω το τραπεζάκι μου. Κάθομαι. Χαμηλώνω λίγο το φως. Το φως.
αν μπορώ, βάζω και λίγο χαλαρή μουσική και κάθομαι και τρώω αυτό που είναι να φάω. Σηκώνομαι το τραπέζι και αν τόσο πολύ έχω την επιθυμία να φάω, γιατί το ξέρω από τις προηγούμενες μέρες, κάνω κινήσεις για να πάει σήμα στον εγκέφαλο ότι έχω χορτάσει και ότι είμαι εντάξει, που σημαίνει ότι πλένω τα δόντια μου ή πίνω το νερό. Αν τόσο πολύ κάποιος κοιμηθεί 2 η ώρα, εννοείται ότι κατά τις 11 ώρα μπορεί κάτι να ξαναφάει. Γιατί, τι μπορεί να φάει εκείνη την ώρα, τόσο αργά. Τόσο αργά μπορεί να φάει. Καλά, μπορεί να φάει, αν κάνει δίαιτα, κάτι σε σαλάτα, καρότο και ναι, τέτοιο, το οποίο με λίγο κότα τσίζ, ναι, κάποιο σωστά, χαμηλό τυρί. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει, γιατί πάντα, τα πάντα, όπως είπα και πριν, ξεγελάς τον εγκέφαλό σου. Mm-hmm. Δηλαδή φτιάχνεις ένα ρο πιατάκι με αγκουράκια και καροτάκια, βάζεις και λίγο κότα τσίζ, βάζεις και αν θες 2-3 παξιμαδάκια. Είσαι okay, ναι, και τρως αυτό, γιατί αυτό αυτόματα έχει χορτάσει και το μυαλό σου. Σωστά. Και το μάτι σου. Το μάτι σου, ναι, βασικά, αυτό. Ναι. Τόσα χρώματα, τόσα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορείς επίσης να κόψεις 2 φρούτα, αλλά πάντα αυτά τα φρούτα θα τα συνοδεύσεις με κάτι το οποίο να έχει λίγη πρωτεΐνη. Σωστά. Για να μπορέσει να σε χορτάσει. Δεν εννοώ την πριζόλα ή το κοτόπουλο. Όχι, όχι. Αλλά μπορεί πάλι να είναι λίγο τυράκι με ένα παξιμαδάκι. Κάπως ναι, έτσι λίγο να συμπληρώσει ή λίγους ξηρούς καρπούς. Σωστά. Αυτό σίγουρα αποφεύγεις το να φας, όπως λένε πολλές φορές ότι το αλκοόλ παχαίνει. Δεν είναι όλο που παχαίνει το αλκοόλ, παχαίνουν και τα παραλκόμενα. Δηλαδή, αν αρχίζεις και τρως το βράδυ, λίγους ξηρούς καρπούς. Άψητους, συγγνώμη, αλαμπισμένους, απεξεργασμένους τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λίγα πατατάκια, λίγα popcorn, λίγες καραμέλες, λίγη σοκολάτα που είδες και δεν ήθελες να τη φας γιατί κάνεις δίαιτα. Και 2-3 ποτήρια αλκοόλ επίσης. Αυτόματα. Εντάξει, ναι. Κάτι δεν είχα ακούσει ότι ένα ποτήρι whisky ισοδυναμεί σε θερμίδες. Με ένα πιάτο φαγητό. Με μία μερίδα κοτόπουλο. Ναι, έχει πολλές θερμίδες. Έχει πολλές θερμίδες. Καμία, δηλαδή, καμία σχέση όμως διατροφικά το ένα με το καμία άλλο. Καμία σχέση. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι 2.500 θερμίδες χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να είναι 2.500 θερμίδες μόνο από τις αγαπημένες μας λιγουδιές. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν και άλλα πράγματα. Γενικά, εσύ τι βραδινά προτείνεις? Λοιπόν, κοίτα να δεις, κάποιος ο οποίος δεν κάνει δίαιτα μπορεί να φάει αυτό που έχει μαγειρέψει το μεσημέρι και το βράδυ. Σε μια πιο μικρή ποσότητα. Ναι, ή ακόμα και εκείνη. Δηλαδή, αν έχει βάλει κοτόπουλο με πατάτες. Τυχαίο παιδί, μείνει το αγαπημένο μου φαγητό αυτό. Και βάλει και μια πράσινη σαλάτα. Τρώσκει πατάτες σε αυτά τα κιλά, μπράβο, βασιλική, μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω για κάτι μετά. Είναι μια πολύ καλή λύση. Από εκεί και πέρα, αν θες κάτι πιο χορταστικό και από την άλλη θες να είναι και λίγο πιο διαιτητικό, επιλέγεις τις σούπες, οι οποίες οι άτιμες είναι και πηγή φυτικών ινών, που σημαίνει ότι φουσκώνεις. Και είναι και εξαιρετικές, τώρα που το είπες. Είναι πάρα πολύ νόστιμες. Μπορείς να κάνεις τώρα πλέον, έχουν βγει βελουτέ με μπρόκολο, με κοτόσουπα. Άντε να κρυώσει ο καιρός να αρχίσουμε. Καλά, εγώ είχα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχα μια καταπληκτική κοτόσουπα και την χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και είναι πάρα πολύ υγιεινό. Δηλαδή, αν πάρετε και. Εγώ πήρα φτερούγες, ας πούμε, και πήρα και 2 μπουτάκια έτσι για να γίνει λίγο πιο. Να έχει λίγο γεύση. Και τι άλλο έβαλα. Τέλος πάντων, έβαλα και πατάτα και καρότα και όλα αυτά. Και έγινε. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ χορταστικό και μάλιστα είπα και την επόμενη φορά θα την κάνω και στο blender για να γίνει ακόμα πιο βελουτέ. Και σε χορταίνει, σε κρατάει πάρα πολύ ώρα χορτασμένο. Πάντα κάτι το οποίο έχει νερό μέσα, σε χορταίνει περισσότερο. Το θέμα ποιο είναι, ότι το καλό με τη σούπα είναι ότι δεν χρειάζεται να τη φτιάξει εκείνη την ώρα. Την έχει φτιάξει μια Κυριακή, μια Κυριακή απόγευμα, τη βάζει στο ψυγείο σου και μπορεί να τρώσει και 3 γεύματα στις 7 μέρες. Σωστά, σωστά. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και θρεπτική, γιατί έχει πληθώρα βιταμινών μέσα, αρκεί να μην το βράσει πάρα πολλές φορές και χαθεί όλη αυτή η αξία των βιταμινών που έχει. Και χορταστική είναι και βάζεις και μαζί λίγο κοτόπουλο, όπως είπες εσύ, ή λίγο άπαχο ψάρι, ή λίγο τυρί τέλος πάντων. Και λίγο μοσχάρι. Και λίγο μοσχάρι, ναι, και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Και χορταστικότατο. Επίσης, μπορεί να κάνει κάποιος και μια σούπα μόνο με λαχανικά. Και να τη συνοδεύσει με 1-2 κουταλιές από το αγαπημένο του τυρί, το κρεμμόδες τυρί τέλος πάντων. Τα Χριστούγεννα. Που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και περιέχει και λίγο πρωτεΐνη που θέλουμε και όλες και έτσι και λίγο πρωτεΐνη. Μια ωραία βελουτέ συνταγή, τώρα δεν θυμάμαι. Καροτόσουπα με διάφορα ήταν μέσα. Καλά, έχω δει και στο διατροφή.gr που έχετε πάρα πολύ ωραίες. Βάζει στη μέσα το γιαούρτι. Στη μέσα, στη μέση, εφόσον το έχει κάνει blender. Που είναι ένα πλήρες γεύμα εφόσον έχει και την πατάτα του μέσα. Ακριβώς. Και με γιαούρτι είναι πάρα πολύ ωραίες επίσης. Ναι. Και μπορείτε να κατέψετε γιαούρτι με μισό τυρί κρέμα γνωστής εταιρείας τέλος πάντων και να γίνει κάτι το ενδιάμεσο επίσης που πάλι και δεν έχει αυτή τη γιαουρτίλα, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί να μην αρέσει τόσο πολύ έντονα σε κάποιον. Και το κατήκι είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα σε αυτή τη σούπα. Και έχει και πάρα πολύ πρωτεΐνη σε σχέση με άλλα τέτοια είδους τυριά. Και είναι και ελληνικότατο και πώς το λένε, να χρησιμοποιούμε έτσι και τα ελληνικά προϊόντα. Άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι το τραχανάς. Μάλιστα, τραχανάς. Που υπάρχει πλέον τραχανάς, μπορείς να βρεις με λαχανικά, μπορείς να βρεις με διάφορα σκέτα, πράγματα. Νομίζω, ναι. Το οποίο είναι μια
αρκετά ολοκληρωμένη τροφή. Αν τη φτιάξει και μεγάλα, την οποία δεν έχω δοκιμάσει εγώ μεγάλα. Εγώ μεγάλα τρώω από μικρή γιατί είμαι και το καλάρωτο και φτιάχνει η γιά μου. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζω μόνο λίγο τυρί μέσα. Αυτό, αυτή τη γνώση. Ναι. Μεγάλα είναι ο γλυκός ο τραχανάς. Ναι. Όταν είναι για πρωινό περίπου το περισσότερο το χρησιμοποιούν. Ναι. Ενώ ο ξινός ο τραχανάς είναι που κάνεις τις σούπες και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσει, με ξέρω, τραχανάς με πουλιά, δεν ξέρω αν το έχεις φάει ποτέ. Με τι? Με πουλιά. Το κάνανε παλιά στο χωριό μου, τέλος πάντων, ναι. Το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το φαγητό. Τώρα ο τραχανάς σκέτος με το τυράκι μου θεωρώ ότι είναι. Ναι, είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι απόλυτη πηγή βιταμινών του συμπλέγματος B που έχουν να κάνουν την ψυχολογία μας. Mm-hmm. Είναι το νεράκι που μας χορταίνει. Ο τραχανάς, σαν τραχανάς, περιέχει πρωτεΐνη μέσα. Εξαρτάται. Υπάρχουν διάφοροι. Υπάρχουν διάφορα είδη. Εγώ δεν λέω αυτόν έτσι. Λέω την πιο απλή μορφή. Βάζει λίγο τυράκι μέσα και είναι ένα πλήρε γεύμα. Απλά επειδή είναι σιτάρι αλεσμένο ουσιαστικά, δεν έχει καμία επεξεργασία τραγική, οπότε έχει όλη την πληθώρα βιταμινών που του αρμόζει. Και επίση βράζεται μέσα σε 10 λεπτά. Τίποτα, δεν το συζητώ. Ναι. Όπως άσχετο βέβαια. Όπως επίση κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και για τα όσπρια είναι τα μαυρομάτικα φασόλια. Τα οποία βράζουν στο τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να ανάψετε την κουζίνα και βάλετε το νερό και βράσει, τα ρίχνετε μέσα. Κάνετε μέχρι να βγείτε το μπάνιο, να κάνετε το μπάνιο σας και να τέτοιο. Έχουν βράσει τα φασόλια. Ναι. Δηλαδή είναι όπως και οι φακές πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Συνοικείσαι και χύτρα και χωρίς χύτρα. Γίνονται τώρα πάρα πολύ. Τώρα που είπες όσπρια, σε περίπτωση που έχεις βράσει και τα έχεις βάλει επίσης στο ψυγείο σου, πολύ λίγη ποσότητα όμως για να μην έχεις πρίξιματα και πολύ καλό βράσιμο επίσης για να είναι πιο εύπεπτα, τα βάζεις μέσα σε μια ωραία σαλάτα πράσινη. Βάζεις και τόνο και έχεις ένα εξίσου πολύ πλήρες απόλυτα χορταστικό βραδινό. Εγώ χθες έφαγα έτσι, είχα πάρει καταψυγμένα λαχανικά που είχαν μέσα και κόκκινα φασόλια, αυτή τη σαλάτα μεξικάνα που λέμε, και είχα και τόνο και τα ανακάτεψα με λεμονάκι. Τέλεια. Και λαδάκι και ήταν σούπερ, ένα πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Επίσης. Και η ομελέτα νομίζω ότι επίσης είναι πολύ. Η ομελέτα είναι, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι εύκολο να τα φτιάξεις. Ναι. Η ομελέτα, αν βάλεις μέσα και ασπράδια. Τώρα, ξέρετε, τώρα δεν είναι σημαίνει ότι όλοι κάνουμε δίαιτα. Η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τη στερούμε. Όχι, φυσικά. Αν κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με τη χοληστήρια, να του βάζεις κάποια ασπράδια. Κάποιος ο οποίος δεν έχει, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Βάζεις διάφορα λαχανικά μέσα, βάζεις και λίγο γάλα για να φουσκώσει και έχεις ένα επίσης ωραίο γεύμα. Όπως επίσης, πέρα από την ομελέτα, μπορείς να φτιάξεις μια ωραία κρέπα. Μάλιστα. Αυτή την είδα από, επειδή κυκλοφορούν διάφορες δίαιτες, κάθε δίαιτα έχει και κάτι καλό να σου δώσει. Τέλος πάντων, ένας γνωστού επιστήμονα μία δίαιτα, που δεν την συνιστούμε βέβαια, είχε μια ωραία επιλογή που σου έλεγε ότι βάλε ένα σπράδι αυγού ή ένα ολόκληρο, ένα λαγωστό τον άνθρωπο, και βάζεις και μια βρώμη, μια κουταλιά βρώμη. Α, το έχω κάνει πολλές φορές. Αυτό, το βάζεις μέσα στο τηγάνι, το αλείφεις με λίγο λαδάκι και κάνεις μια πολύ ωραία κρέπα που βάζεις λίγο μέλι, αν θέλεις, πάνω και κανέλα. Ακριβώς, εγώ έτσι το έτρωγα. Το συνοδεύεις και με ένα ποτήρι γάλα. Εγώ βάζα και λίγα φουντούκια πάνω και γινόταν εξαιρετικό. Είναι ιδανικό για χειμωνιάτικο πρωινό, στο συστήνω να επιφύγει. Και βραδινό, γιατί οι επιλογές που έχεις για πρωινό μπορούν να γίνουν σωστά. Σωστά, σωστά. Και ήταν, να σου πω, μου το θύμισες κιόλας, γιατί ήταν εξαιρετικό. Και το ημιστό το έλεγα και στους φίλους μου. Και όσοι το έτρωγαν, όταν μου λέγανε ότι ήταν το καλύτερο πρωινό. Και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, έτσι όπως το είπες, εγώ έβαζα δύο ασπράδια, μια μισή κουταλιά της σούπας βρώμη, και έβαζα πολύ λίγο μέλι, γιατί έχω και μέχρι σε προδιαβητικό στάδιο και την κάνει, και λίγο φουντουκάκι και ήταν σούπερ, σούπερ. Πολύ καλή, πολύ καλή αυτή. Για αυτούς που βαριούνται γενικότερα και δεν θέλουν, γιατί υπάρχουν πολλοί, είναι αυτοί πολλοί που δεν θέλουν να φτιάξουν και να ασχοληθούν με τα τηγάνια και αυτά, μπορούν να πάρουν το κριτικό του ντάκο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να βάλουν μια ντομάτα πάνω και να βάλουν και το τυράκι. Και είναι αρκετά επίσης εξίσου χορταστικό, πλήρες γεύμα. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή και ποσότητα εδώ που τα λέμε. Αλλά όχι ένα ντακάκι. Γιατί ακούω πολλούς, έφαγα ένα παξιμαδάκι με τυράκι το βράδυ και πίνασα. Είναι πολύ λογικό να πεινάσεις. Είναι παξιμαδάκι τώρα, ναι. Είναι μια φρυγανιά με τυρί. Είναι συγκεκριμένο μέγεθος, περίπου τόσο ουσιαστικά. Ναι, 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 ναι. Και είναι μια ολόκληρη ντομάτα ουσιαστικά. 30 γραμμάρια από ένα τυράκι, ό,τι αρέσει στον καθένα. Κάπου πάρει και τέτοια μπορείς να βάζεις. Και είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών. Αλήθεια, τρώω συνέχεια. Πολύ καλό. Αυτές τις πρώτες αντιεξοδοτικές ουσίες που λες. Ναι, να κάνουμε ομορφιά. Γι' αυτό τέτοια λάμψη. Λοιπόν, μια άλλη επιλογή είναι να φτιάξω τα πρώτα τόστ που εντάξει δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και πάλι όχι το τόστ σκέτο. Μπορούν να το συνοδεύσουν με φρέσκα λαχανικά. Αυτό που πες, καροτάκι, λαχανικά. Ακόμα καλύτερα για να χορτάσει λίγο και το μάτι. Ακριβώς. Και μέσα, εγώ φτιάχνα παλιότερα και έβαζα και λίγα μανιτάρια.
και βάζα μέσα. Πολύ ωραία. Που είναι στο αντικολλητικό τηγάνι, μόνο τα, εγώ τα ρίχνα με λίγο αλάτι και μυρωδικά και γινόταν εκπληκτικά. Και γίνεται και πιο μεγάλο το τόστ, γίνεται σαν σαντουιτσάκι. Ναι, 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 ισχύει. Μετά μπορούν να πάνε μια πέτα από σουβλάκι, να βάλουν πάνω διάφορα λαντικά, έτσι, πιο χαμηλά λιπαρά και τυράκι και διάφορα μανιτάρια mm-hmm. που είπε, να το ψήσουν στο φούρνο και να κάνουν ένα πολύ ωραίο σαν πίτσα θα είναι. Ειδικά αν έχει παιδιά, ό,τι καλύτερο. Εγώ τα δοκιμάζω, έχω δοκιμάσει όλα αυτά που λε. Μία άλλη πολύ καλή επιλογή είναι τώρα επειδή είναι η εποχή του μπρόκολου και το κουνουπίδι. Ναι, ναι. Μπορείς επίσης να βάλεις μια ωραία σαλάτα με τα βραστά λαχανικά, να βάλεις και λεμονάκι πάνω για να ισχύσουμε το νοσοποιητικό σύστημα mm-hmm. και να συνοθεύεις με μια μικρότερη ποσότητα του μεσημεριανού mm-hmm. σε μικρό πιάτο. Και επίσης ένα πολύ χορταστικό γεύμα, γιατί θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, τα βραστά λαχανικά γενικά χορταίνουν ίσως περισσότερο από τα ομά. Ειδικά τα. Έχουν και περισσότερες θερμίδες έτσι κι αλλιώς. Καλά, εμένα το κουνουπίδι με ψιλοενοχλεί, αλλά τον μπρόκολο το θεωρώ ναι. εξαιρετικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βράζω 3-4 λεπτά το πολύ και μετά το ρίχνω σε νερό με παγάκια και κρατάει και το χρώμα του και έχει πιο ωραία γεύση, μου φαίνεται. Ναι. Δηλαδή, από το πώς είναι που βράζει, mm-hmm. το ρίξεις κατευθείαν σε παγωμένο νερό, μένει ατόφιο. Mm-hmm. Δεν χαλάει καθόλου. Και για το μάτι, yeah. αλλά και την επόμενη μέρα και στο ψυγείο, δηλαδή, μετά έχει μείνει το χρώμα του αναλύωτο. Κοίτα να δεις. Αλλά θέλει να το βάλετε κατευθείαν σε παγωμένο νερό. Mm. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά. Αυτά είπαμε αυτά βραδινά, 8 πόσο είπαμε. Ναι. Νομίζω ότι είναι αρκετές επιλογές. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φαντασία να έχει κάποιος και ακόμα και μια ριζοσαλάτα να φτιάξει ή με περισσεύματα που έχουν μείνει το μεσημέρι, ναι. μια ωραία σαλάτα με πάντα με λίγη πρωτεΐνη όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας και με κάποιο σαλατικό που έχει φυτικές είναι ναι, της εποχής και μια φέτα ψωμί είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο βραδινό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάντα συνδυάζει σως. Ναι. Δηλαδή, μια σαλάτα για να γίνει πιο ωραία και στη γεύση, mm-hmm. να ικανοποιήσουμε λίγο και τον ουρανίσκο. Μπορείς να βάλεις λίγο γιαούρτι, να βάλεις λίγο λάδι, λίγο ξύδι και να τη φτιάξεις λίγο και πιο. Να γίνει σούπερ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, γιατί έχουμε πάρει ήδη λίγο χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο. Θα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα αύριο, πραγματικά. Life coaching με την Τζορτζίνα Σπέντσου. Μια τελείως πραγματικά διαφορετική προσέγγιση για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να ανέβει η ψυχολογία σας, να κοουτσάρετε τον εαυτό σας, να γίνετε έτσι προπονητής του εαυτού σας και να δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα στην ψυχολογία σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, 6 με 7. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.